Δημοκρατικά συγκροτημένη κοινωνία, αντιθέσεις υπάρχουν και προβλήματα. Αυτά τα πράγματα λύνονται μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση. Όσον αφορά με τη Χρυσή Αυγή, νομίζω ότι εμείς την καταδικάσαμε, ζητήσαμε να συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Και η μόνη. Δεν μπορείτε. Τώρα, να μπούμε στο κλειστό θέμα, επαναλαμβάνω. Είπα, βιάζεστε. Εμείς είμαστε παράταξη που έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα και αιτήματα. Δεν ήρθε κανείς να μας πει ότι συμφωνούμε μαζί σας και ελάτε να τα πάμε πρώτα. Αυτό που ήρθαν και είπαν είναι ότι εμείς προχωράμε και ελάτε κι εσείς. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά. Αν θες να διαπραγματευτείς κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με την πολιτική και είναι σοβαρά ζητήματα αυτά που θέσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς, τότε απαιτείς να μιλήσεις σε θεσμικό επίπεδο. Και αυτό είπαμε. Δεν αποκλείουμε κανένα. Δεν λέμε κακό λόγο για κανένα. Αλλά θα μιλήσουμε σε θεσμικό επίπεδο. Και μην κάνετε το λάθος. Διευκρινίστε μας δηλαδή, έλεος. Από τη στιγμή που θα δηλώσουν την παρουσία τους. Το ποιος θα πάει να συζητήσει με το ζητούμενο ή το τι θα πούνε αυτοί που θα βρεθούν σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, κοινό μου έχουμε. Μην είστε τυχολάτρες. Μα δεν μπορώ να σας το πω παραπάνω. Εσείς ζητάτε. Δεν είναι αυτός λόγος, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά τι θα πει να περιμένουμε να πάτε να συζητήσετε. Δεν πρέπει εσείς να προσεγγίσετε, να δείξετε μια διάθεση, εφόσον πολιτικά ενδεχομένως συμφωνείτε, έτσι. Κοιτάξτε. Να διευκρινιστεί. Συμφωνούμε πού, σε τι θέματα. Πού και σε ποιο πρόβλημα τοπικό είδαμε από τη συγκεκριμένη υποδιαμόρφωση θεσμικά παράταξη μια συγκεκριμένη θέση για να πούμε ότι πάμε μαζί. Υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το καταλάβουμε. Η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό λόγο και ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα. Θα συνδιαλλαγούμε όχι πλέον σε επίπεδο ιδεολογίας. Ξεχάστε το επίπεδο της ιδεολογίας. Αυτό ανήκει στον καθένα προσωπικά. Ιδεολογικό αγώνα με αφορμή τις δημοτικές εκλογές στην παράταξη Ελπίδας δεν θα κάνει. Δεν θα σπαταλήσουμε τον εαυτό μας εμείς για να λύσουμε εσωκομματικές αντιθέσεις και εσωκομματικά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα της κοινωνίας. Αυτό μας απασχολεί. Εδώ θέλουμε να εμπλακούμε. Και μέσα σε αυτό λοιπόν τη σοβαρή εμπλοκή που έχει σχέση με την πορεία του τόπου μας, η συμπαράταξη Ελπίδας έχει να παίξει με την τοπική κοινωνία. Έχει να παίξει με το Δήμο της ΚΟ. Αυτό μας αποσυγχρονίζει από το να έχουμε διάλογο με κόμματα ή υποδιαμόρφωση παρατάξεις. Έχουμε σημαντικό ρόλο να παίξουμε. Εμείς θα μιλήσουμε αύριο όχι μόνο με την υποδιαμόρφωση παράταξη. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Καϊσαρλή. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κυρίτσι. Θα μιλήσουμε και με τον Α και με τον Β, με τον κύριο Παυλίδη, όποιος είναι. Γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον της κοινωνίας μας. Έχουμε να λύσουμε όχι το ιδεολογικό πρόβλημα της κοινωνίας, αλλά τη συγκρότηση μιας σοβαρής ηγετικής ομάδας που θα διαχειριστεί την υπόθεση της δημοτικής εξουσίας τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το μοντέλο για το οποίο εμείς κατεβαίνουμε στην τοπική κρυσάρα των δημοτικών εκλογών και όχι να εξυπηρετήσουμε τις στενές ιδεολογικές μας αντιλήψεις. Από εκεί και πέρα, τα μέλη που ανήκουν σε κάποιο κόμμα και είναι στο χώρο μας είναι ελεύθερα να επιλέξουν ό,τι θέλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς είμαστε ένας συνδυασμός ελεύθερα συνεργαζόμενων πολιτών για αυτά που μας ενώνουν, για αυτά που είναι η κοινή μας αγωνία για τον τόπο μας. Δεν μας ενώνει τίποτα από εκεί και πέρα. Μας ενώνουν δε και κοινοί αγώνες. Έχουμε τώρα γύρω στα 15 χρόνια να πούμε που κρατάμε μια παράταξη ζωντανή, με δημοκρατικές διαδικασίες βάσης, με συνελεύσεις. Είμαστε μια κινηματική παράταξη στο μέτρο του δυνατού. Και αυτό το μοντέλο πολιτικής και αυτό το περιεχόμενο πολιτικής είμαστε υποχρεωμένοι να το υπηρετήσουμε και σε αυτές τις εκλογές. Και δεν θα συρθούμε πίσω από κάποια σχήματα που είτε είναι παραγωγίστικα ή είτε είναι κομματίστικα, έχουν σκοπό την τελευταία στιγμή να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα ή τέλος πάντων να διεκδικήσουν την ψήφο του κόσμου. Εμείς θα μιλήσουμε. Δεν είναι καθόλου βαριές κουβέντες. Θα συνεργαστούμε και μαζί τους. Ακόμα είναι τη γενέση της. Μα να τους δούμε και να τους συζητήσουμε. Ρεπορτάζ είναι αυτά που σας λέμε. Λοιπόν, εντάξει, με βάση τα ρεπορτάζ πολιτική δεν γίνεται. Εμείς σεβόμαστε τη διεργασία. Θεωρούμε πάρα πολύ θετικό ότι νέοι άνθρωποι θέλουν να εμπλακούν στα τοπικά πράγματα του τόπου μας. Χαρακτηρίζεται παραγωγίσκους. Δεν χαρακτήρισα παραγωγίσκους καθόλου. Κάνετε τεράστιο λάθος να προσέχετε τι λέω για να μην βάζετε στο στόμα μου λόγια. Δεν θα συρθείτε πίσω από σχήματα. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να κάνουν σχήματα. Δεν είναι μόνο οι νέοι. Δεν αναφέρομαι στους νέους και σας λέω ειδικά για τους νέους. Πολύ καλά κάνουν και συμμετέχουν στις εκλογές. Πολύ καλά και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τις θέσεις τους. Θα συζητήσουμε μαζί τους και κοινή είναι η τύχη και το μέλλον ζητούμενο. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος ούτε να... κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ για αυτό το θέμα και να
Αν θέλεις, Δημήτρη, να πεις κάτι εσύ, επειδή σε αφορά σε ένα λόγο. Εγώ μια απλώς διευκρινίζω τον λόγο. Ευχαριστώ. Επειδή σε εξέδρα δεν έχουμε συνηθίσει στις συνεντεύξεις τύπου, θα παρακαλούσα και τον κύριο Πικιώνη να μην μιμείτε τον κύριο Κανταρζή με επόμενη ερώτηση. Oh. Εντάξει. Αρχίζαμε. Αν δεν μπορεί να παρακολουθήσουν συνέντευξη, και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο ντόρος σήμερα εδώ, μας έχουν συνηθίσει άλλες παρατάξεις αυτή την παρουσία, τουλάχιστον να μην διακόπτουν και να μην παρατηρούν. Εντάξει, θα το σεβαστούμε αυτή την διαδικασία. Κύριε Μιλωνά, βλέπουμε ότι ούτε σε αυτές τις εκλογές να δημιουργείται ο λεγόμενος τρίτος πόλος, αλλά ούτε βλέπουμε κάποια σύμπραξη παρατάξεων, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Τι είναι αυτό που σας κάνει και αισιοδοξείτε, όπως είπατε πριν, για να σπάσει το δίπολο Καΐσερι-Κυρίτσι? Και ένα δεύτερο, να μας αποσαφηνίσετε αν θα είστε επικεφαλής της συμπαράταξης και πάλι. Καταρχήν, εμείς πιστεύουμε ότι τώρα σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχει ούτε ο πρώτος πόλος. Δεν υπάρχει ούτε ο δεύτερος πόλος. Είναι κάποιες εκλογές, σας είπα προηγουμένως, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, νομίζω ότι ξεκινάνε όλοι από το ίδιο σημείο. Τώρα, θέλετε να ξεκαθαρίσω αν εγώ θα είμαι υποψήφιος, αυτό με ρωτήσετε το δεύτερο ερώτημα. Μα σας είπα, αυτό εξαρτάται από την πορεία της παράταξής μου. Εμείς σαν παράταξη είμαστε διατεθειμένοι να συνομιλήσουμε με τις άλλες παρατάξεις και να συνδιαμορφώσουμε μαζί ένα μοντέλο διαχείρισης της τοπικής εξουσίας. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει για τον ΑΒ λόγο, όπως το προσπαθήσαμε και στις περασμένες εκλογές, προφανώς θα δοκιμάσουμε να είμαστε αυτόνομοι στις επόμενες εκλογές. Πολύ απλά. Κύριε Μιλωνά, ξεκαθαρίστε το πολιτικό πλαίσιο πώς θα κινηθείτε. Τους όρους και τις προϋποθέσεις στο διάλογο με τις άλλες παρατάξεις. Ποιοι θα είναι, με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις δηλαδή θα συζητήσετε? Γιατί προφανώς δεν είναι η ίδια συζήτηση με τον κύριο Καΐσερι, με τον κύριο Κυρίτσι, ενδεχομένως με άλλους, με την κυρία Μακρύ, από τους υπάρχοντες στο τοπικό πολιτικό σκηνικό και ενδεχομένως νέους που θα εμφανιστούν. Και μέχρι πού θα φτάσει αυτή η συζήτηση? Θα μπει και θέμα, εάν υποθέσουμε ότι βρεθεί ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο με κάποιους, ακόμη και το θέμα του επικεφαλής, δηλαδή δημιουργία ουσιαστικά μια νέα παράταξη,